Στο πένθος έχει βυθίσει σε την παγκόσμια μουσική κοινότητα η είδηση του ευνίδιου θανάτου της Ντολόρες Ο'Ρίορνταν. Η εμβληματική τραγουδίστρια που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά με τις ερμηνείες της έσβησε σε ηλικία 46 ετών. Κυνηγημένη από τους δαίμονες της διπολικής διαταραχής, της σεξουαλικής κακοποίησης που δήλωσε ότι υπέστη σε παιδική ηλικία και του νευρικού κλονισμού, η Ντολόρες υπέφερε από σοβαρά προβλήματα υγείας που είχαν αναγκάσει το συγκρότημα να ακυρώσει παγκόσμια περιοδεία που είχε προγραμματίσει το 2017. Τον θάνατο της τραγουδίστριας ανακοίνωσε η εταιρεία που την εκπροσωπούσε. Τα αίτια του χαμού της παραμένουν άγνωστα. Βρισκόταν στο Λονδίνο για μια ηχογράφηση, όπως ανακοίνωσε ο ατζέντης της, και βρέθηκε νεκρή στο δωμάτιο του ξενοδοχείου της. Έγραφε τραγούδια από τα 12. Όσοι την γνώρισαν στα πρώτα της βήματα, μιλάνε για μια ντροπαλή κοπέλα που έκλεινε τα μάτια στις συναυλίες και κάποιες φορές γυρνούσε την πλάτη στο κοινό. Η παγκόσμια φήμη που συνόδευσε τις επιτυχίες Linger και Zombie, μαζί με την αναγνωρισιμότητα, έφερε και σφιχτική πίεση στην Ντολόρες. Ήταν επί 13 χρόνια βασική φωνή και στιχουργός του συγκροτήματος μέχρι τη διάλυσή του το 2003. Στη συνέχεια, ακολούθησε σόλο καριέρα μέχρι το 2009, που το συγκρότημα επανενώθηκε και έκανε περιοδίες σε όλο τον κόσμο. Στην Αθήνα έχει δώσει συναυλία στο θέατρο του Λυκαβητού.